Το Α, το φτιάξα. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε, πώ είστε. Και εμεί καλά, <laughs> μέσα στο άγχο αφού τα κατάφερα και βγήκαμε στι 9 η ώρα. Και φυσικά σήμερα παρατηρείτε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι, έντονη αλλαγή στο χώρο του, του, του πλαισίου που βλέπετε την κάμερα. Γιατί δεν, δεν βλέπετε μόνο τη φάτσα μου. Αλλά υπάρχει ένα ακόμη κύριο εδώ πέρα, ο Γιώργο Οπρίτσκα, AKA πρόεδρο, ο οποίο ήρθε να μα επισκεφτεί για το Πάσχα ε, στην Αριδέα και τον καλωσορίζουμε. Γεια σα, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα σπίτι μου, έτσι. Στο σπίτι. Στο σπίτι... <laughs> σωστό. Ήταν σπίτι μου. Αυτό. Δεν ήρθε να επισκεφτεί την ναι, ναι βέβαια, τουρισμό. Ναι, βέβαια τουρισμό κάνει. Ναι, η, η, είναι... η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ ναι, και ναι, πολλά ναι, χρόνια με τουρισμό. Αλλά α αλλάξουμε κουβέντα. Καλησπέρα σε όλου. Τι έγινε, πώ είστε, είστε καλά, είστε ωραία. Υπάρχουν τίποτα ε, ήρωε που κάθονται και βλέπουν την ώρα που έχει. Τι είπε, έχει. <laughs> Ελληνικό κύπελο. Ελληνικό κύπελο. Ο Παναγιώτη Πάοκ έχει τον αγώνα τη λίγο που αναβλήθηκε χθε. Μονακό Ντόρτμοντ. Ναι, και έχει και ψέματα. Λίγο... <laughs> 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 λοιπόν, ε, Λέει ένα παιδί, ρε πόσε διαφημίσει πια. Ε, οι διαφημίσει που παίζουν στο Twitch δεν είναι διαφημίσει δικέ μα, είναι το Twitch. Δεν μπορώ να το καθορίσω εγώ. Ε, αυτό για να ξεκαθαρίσουμε. Ε, σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε μία ωρίτσα εκπομπή. Ελπίζω να μα ακούτε σωστά και να μα βλέπετε και σωστά. Θα κάνουμε μια ωρίτσα εκπομπή. Θα πούμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται μέσα σε αυτήν την ώρα. Ο κύριο από εδώ βιάζεται γιατί είναι υποδοσφαιρόφιλο και φανατικό με το Champions League. Οπότε θα το βγάλουμε όσο μπορούμε έτσι γρήγορα σε μια ωρίτσα. Θα περάσει και ένα άτομο έκπληξη σε λίγο από πίσω που τι κάμερε. Αλλά αυτό θα το δείτε στη συνέχεια. Για την ώρα έχω διαγωνισμό Halo 5, δύο αντίτυπα Halo 5 για το Xbox One. Σας δίνω το link μέσα στο chat για να μπείτε και να πάρετε, ε, να δηλώσετε συμμετοχή. Δίνω λοιπόν δύο Halo 5, τα οποία δεν τα έχω στα χέρια μου, τα έχει ο Καρατζάς. Μην αγχώνεστε, είναι full retail, ζελατινάτα, σφραγισμένα. Halo 5 για το Xbox One ούτε promotion, ούτε τίποτα είναι σαν να το αγοράζετε από, από το ράφι και το συνδύασα έτσι γιατί εντάξει αλήθεια είναι ότι τελευταία βιώνουμε μια Xbox εποχή έτσι λόγω της ανακοίνωσης του Xbox των specs ναι τον specs του Xbox ε, Scorpio, δεν θα πούμε πάρα πολλά για τα specs, κυρίως Γιώργο γιατί δεν προλαβαίνουμε και θέλουμε να πούμε αρκετά πράγματα και δεύτερον γιατί θέλουμε να έχουμε εδώ και το θέμα να μας εξηγήσει και τα πιο τεχνικά που το έψαξε πάρα πολύ αυτός και παρακολούθησε και τα βίντεο που βγήκαν μέσω του Eurogamer και του Digital Foundry ε, οπότε θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά και θα περάσουμε να βγάλουμε σκούπα όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά που είναι μέσα, τους στέλνω φυλάκια και από τι θες να ξεκινήσουμε, θες να ξεκινήσουμε από το Σκόρπιο. Εντάξει, αυτό ναι, Καλύτερα, καλύτερα από εκεί, νομίζω ότι... Εσύ που είσαι γενικά τέρας με τα σπέξ και τα παρακολουθείς ε, Μαν... στενά. Αυτό θέλω να σου πω. Πριν ξεκινήσετε. No. Ναι, πριν ξεκινήσετε, ναι. ναι, θα να φύγει. Ναι, ναι, ωραία, <laughs> ναι, ναι ωραία, <laughs> ωραία. Ναι, έχουμε και μια έτσι έκτακτη. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ, <laughs> <laughs> εδώ πέρα. Έχουμε κάτι κομπάσου. <laughs> ναι, έχουμε κάτι που φεύγουν. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας πε την καλησπέρα και φύγε. Έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Ήδη βαρέθηκα. <laughs> για, ε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη βιομηχανία. <laughs> βιομηχανία. Έτσι <laughs> <Βιομηχανία, laughs> το όλα από εδώ. Βιομηχανία. τον Μπέρλι. Λοιπόν, ε, θέλουμε όμω μια συνέντευξη από σένα, κύριε <laughs> μου, για το πώ εργάστηκε στην ταινία. Θέλουμε να μιλήσουμε για θέματα. Ένα, ένα <laughs> δευτερόλεπτο. <laughs> <τόσο laughs> κάτσε για την ταινία. <laughs> ένα, ένα <laughs> δευτερόλεπτο <laughs> κάτσε. Πε. Έχει εδώ κάτσε, στο πάτωμα. <Δια> ε, είναι ο Αλέκος με τον νεφρό Κανονικά έπρεπε να σηκωθούμε κατάλαβες. Ναι, ναι, πρέπει έπρεπε να κάσετε τώρα Λοιπόν, η αφού τον έχουμε εδώ και έδωσε και ωραία πάσα κιόλα. η ταινία που ετοιμάζαμε εδώ και καιρό, Larking Near, στην οποία είχαμε από λίγο έως πολύ συμμετοχή και οι τρεις εδώ πέρα, εδώ, εδώ. Ποιο φοράει, φοράει η πρίσκα για να βγει να μυρίζει ωραία. Περνάει και κολονιά. Όχι. Λοιπόν, ο τρελό κάνει sub για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Ξέρει ποιο είσαι. Βασικά, εγώ ξέρω ποιο είσαι. Εσύ ξέρεις πολύ καλά Ξέρει πολύ καλά ποιο είσαι. Περιμένετε. Ξέρω πολύ καλά ότι ξέρει ποιο είναι. Να ξέρει. Ότι ξέρει ότι ξέρω ποιο είναι. Το παρεμαλάκι αυτό ήθελα μου. Λοιπόν. Τι έλεγα, ναι, βγήκε η ταινία λοιπόν την ε, Θανάσης και η SG για έκτο συνεχόμενη. Να σε ευχαριστώ και εσένα, φίλε μου. Να καλά, ε, ε, Την Παρασκευή έγινε διαθέσιμη 7 Απριλίου. Ε, είχαμε μια πάρα, πάρα πολύ ωραία ε, αρχή για την ε, ταινία. Τα, η υποδοχή από εσά ήταν ε, κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε, να σου πούμε την αλήθεια. Και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι στα views. Who's your daddy 88, την αγάπη μου και σε εσένα, αγαπητέ μου, για 7ο μήνα. Ε, αλλά τα σχόλια ήταν αυτά έτσι, που, που μας κέρδισαν εμάς. Ε, χαιρόμαστε που σας άρεσε. Έχουμε να, να κάνουμε κι άλλα με, με αυτή την ταινία. Θα την ξαναδείτε δηλαδή μπροστά σας ε, την ταινία από τη δικιά μας την πλευρά δηλαδή. Και το μέλλον ε, χα, χαράσετε λαμπρό από εδώ και στο εξής. Ε, αυτός επιτέλους ηρέμησε γιατί με το τεχνικό κομμάτι είχε αρρωστήσει. Νομίζω, ότι, νομίζω ότι είμαι διακοπές. Δεν κάνω Κι εγώ κάτι τέτοιο βιώνω. Τις, τις τελευταίες 15 μέρες, βράδια βέβαια, ξημέρωνα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί με ακουστικά για τον ήχο κυρίως. Ρένια, γεια σου Ρένια μου. Λοιπόν, εγώ τι να σε ρωτήσω. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Και, τι γίνεται τώρα. Τελειώνει η ταινία, ανεβαίνει η ταινία και κάθομαι Σάββατο βράδυ π.χ. Παρασκευή βράδυ και κάθομαι. Και λέω τι έγινε τώρα. Ε, σαν κενό, ε. Τι έκανα τώρα, τι, τι κάνω τώρα. Τώρα η ζωή δεν έχει νόημα. <laughs> έχει νόημα. <laughs> τώρα κάνουμε, α, κάνουμε α, άλλα βίντεο και, είναι... και μου έδωσε τώρα ένα μοντάζ προχθές ο Σάκης να κάνω για ένα βίντεο που θα τα δουν στην πορεία και βλέπω αυτά τα μοντάζ και λέω... <laughs> 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 Έκανα και μοντάζ. Φίλε, θέλω να πω κάτι. Ε, μου κόπηκε η μαγιά. Όταν λέω μου κόπηκε η μαγιά, ενώ ρε παιδί μου είμαι ένας φλόρος πλέον με τον ήχο. Ναι. Μου κόπηκε η μαγιά με το μοντάζ ήχου. Αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο το κόψε ράψε εικόνα, βάψε εικόνα, ναι, ράψε εικόνα, ναι. εικόνα, δεν είναι τίποτα. Ο ήχο μου έκοψε τη μαγιά. Ισχύει, ήταν δύσκολο πράγμα και το edit ήταν δύσκολο πράγμα. Ε, Μα καθυστερεί ναι, όμω. Ναι, φεύγω. Έτσι κι αλλιώ θα πούμε Αυτή μια φορά. Γιατί... Έρχονται υγεία. live streams, τα ξέρετε αυτά. Εγώ εδώ πάντα. Ξέρετε. Πάντα καλά. Μπράβο, κοίτα το ναι. Δεν το περίμενα το τόσο μαζί. Τι συνέντε, ε. Τώρα με την ταινία μετά έχει αλλάξει. Ναι, έχει γίνει. Αφού σου είπε, σου κόβει και η μαγιά. Εδώ έξω, ε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Κλείστε και την πόρτα άμα θέλετε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Την ξανά την ταινία από που την έκανε. Όχι. Ή φοβάσαι. Ναι, καλύτερα, μην ξανά. Δεν είδα, δεν είδα τίποτα. Δεν είδα. Την έχω δει γύρω στι 446 φορέ. Ξέρω, και από τότε σταμάτησαν να τη βλέπω. Ε, φυλάκια! Γεια, γεια, καλή σα, γεια! Ε, τι θα έλεγα, θα έλεγα ότι επειδή ρωτάτε πάρα πολύ θα έχει backstage λιγό και μπόλικο κιόλα. Και επίσης θα, θα δείτε ενδεχομένως να ακούσετε και, και, άλλα πράγματα να μιλάμε εμείς για την ταινία Έχετε και κάποιες απορίες, θα δούμε, αλλά κυρίως backstage λιγό θα δείτε αρκετό Κύριε, πάμε στο, στο, στα δικά μας ναι. εδώ τα, του frame rate Ανακοινώθηκαν τα specs μέσω μια παράξενη διαδικασία. Σεφ, killer 89, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια παράξενη διαδικασία. Κοίταξε, είχε νόημα όμω, μέσω του Digital Foundry βασικά, στην ουσία είναι ένα τύπο. Μέσω του τύπου, μέσω του GeoGamer. Ναι, μου έκανε εντύπωση που διάλεξε η Microsoft. Αυτό το κανάλι, ας πούμε, για να. site πρακτικά. Ε, για να ανακοινώσει, ας πούμε, τα σπέξ. Ναι, Περίμενα κάτι επίσημο, πιο, πιο ήταν επίσημο. επίσημο. Ήταν επίσημο, αλλά κάτι σε πιο μεγάλο επίσημο. Ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι... Κουνέλλης, Ρέφτ αναγνωρίζει ότι δεν... Ότι αυτά τα πράγματα απασχολούν μόνο του πολύ που θα διαβάσουν και Digital Foundry. Και μάλιστα. Δεν μπήκε στη δικασία να το κάνει έτσι, κάτι ναι. πολύ επίσημο, α πούμε. Και τώρα το Digital Foundry είναι το hardcore, ναι, έτσι. Μράβο, δεν. Το hardcore <laughs> για hardware. Οι τύποι μόνο με αυτά ναι, ασχολούνται, δεν, ναι, δεν ναι. κάνουν κάτι άλλο. Είναι πολύ καλή όμω, πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι η καλύτερη. Ναι, είναι πολύ η κατά καλύτερη. τη δική μου άποψη, είναι. Ό,τι δεν, πούνε, ξέρω. Δεν είναι ξέρω πολλά πολλά δε αυτά, αλλά αυτού μπορώ να του κι και εγώ, α πούμε. Είναι εκπληκτική και ασχέτω με το σε τι μοίρα βρίσκεται το Eurogamer, αυτό είναι μια διαφορετική οντότητα που λειτουργεί και αρκετά πιο αυτόν. Έχει δίκιο. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο το Eurogamer, είναι μια ομάδα ξεχωριστή, κάνει τη δουλειά τη κτλ. κτλ. Yeah. Λοιπόν, ε, πολύ γρήγορα θα αναφέρουμε ε, το Project Scorpio. Παιδιά ε, θα είναι μια κονσόλα η οποία, κατά τη δική μου άποψη, έτσι όπω τα βλέπω τα πράγματα με τα νούμερα, θα είναι μια αισθητά ε, πιο δυνατή κονσόλα από το Xbox One, αρκετά πιο δυνατή κονσόλα και από το ίδιο το PlayStation 4 Pro. Χρησιμοποιεί όμω κάτι το οποίο η αλήθεια είναι λίγο του τους απογοήτευσε, αυτούς που περιμένανε Ryzen αρχιτεκτονική της AMD στο Scorpio, χρησιμοποιεί τον ίδιο επεξεργαστή, την ίδια ε, γενιά επεξεργαστή ε, με το Xbox One και το PS4 Pro, το, το Jaguar, η Jaguar, ο οποίος θα είναι και αυτός ένας οκταπύρινος επεξεργαστής, χρονισμένος στα 2,3 GHz, είπαμε δεν θα πω περισσότερα, στα τεχνικά, έχει 12 GB GDDR5 5 Σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. σημαντικό. Ε, Μνήμη η οποία θα γίνεται σε, ARD, σε αντίθεση με τα 8 που είχε το Xbox One και το PS4 Pro. Ε, αυτό αυτομάτως δίνει και πολύ μεγαλύτερο bandwidth στο, στην κονσόλα, 326 GB το δευτερόλεπτο bandwidth σε σχέση με τα 218 του PS4 Pro. Οκ. Okay. Φυσικά θα, θα, έχει όλα τα καλούδια 4K Blu-ray που δεν έχει το PlayStation 4 Pro. Ε, τι άλλο. Γενικά νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγάζουμε θα είναι η πιο δυνατή κονσόλα νομίζω από όλε τι εποχέ. Εννο... Εννοείται. Η πιο ολοκληρωμένη Εννοείτε. και δυνατή κονσόλα που θα, υπάρχει είναι... στην αγορά όταν βγει. Θα είναι ένα μικρό τερατάκι. Ναι. Ε, θα αγγίζει σε επιδόσει ένα καλό PC. Έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ένα PC το οποίο θα έχει, που έχει, έχει πάνω μια GTX 1070 φανταστείτε και έναν 8 επεξεργαστή. Yeah. Θα έχει τεχνολογίες FreeSync ξαμπάκις 20CW για 14 το συνεχόμενο μήνα το σκυλί Την αγάπη μου. Λοιπόν, ε, τι έλεγα. Ναι. Θα έχει την τεχνολογία FreeSync που είναι, της AMD που είναι πολύ σημαντικό για τα παιχνίδια. Ναι. Yeah, είναι πάρα ιδέα, πολύ σημαντικό ιδέα. για να υποστηρίζει οθόνες που υποστηρίζουν τέλος πάντων αυτό το ομαλό την ομαλή ανανέωση. Το... Ξέρεις τι, yeah, για να yeah. μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειε. εγώ yeah. ξέρει τι καταλαβαίνω, ότι θα είναι μια κονσόλα που θα μπορεί να παίξει 4K. Αυτό. Θα είναι 4K όντως, δηλαδή, δεν... το Pro λίγο είναι στο όριο έχω την εντύπωση. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν τα τωρινά σπίτια σου σκόρφους, πω, σκόρφια, ας πούμε. Το, 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 Pro είναι αρκετό, η δύναμη του PS4 Pro είναι αρκετή, ώστε να κλέψει και να φτάσει να πλησιάσει το 4K. Ναι. Yeah. Να κλέψει με την καλή έννοια, Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, τα παιχνίδια του Pro το PS4 Pro, ε, αυτά που δεν τρέχουν δηλαδή σε native 4K, δεν τα αντέχει σε native 4K, χρησιμοποιούν την τεχνολογία Checkerboard κτλ. Ε, για το upscaling και είναι ένα πολύ αξιοπρεπέ αποτέλεσμα 4K. Ναι. Το Xbox Scorpio ε, είναι native είναι ένα native 4K, δηλαδή θα παίζει τα παιχνίδια native 4K και μάλιστα η διαφορά θα φανεί και στα FPS. Δηλαδή θα βλέπουμε native 4K παιχνίδια σε 60 FPS. Έτσι. Ο... Για καί, παρά... ε, ας πούμε, το έπαιρναν και το δείξανε κιόλα, δείξανε το, το Forza, Φόρτσα, το την, Φόρτσα, ναι. την επόμενη γενιά Forza, να τρέχει σε 4K 60fps. Ψιλοσοκαριστικό, έτσι δεν συζητάμε. Αυτό ναι. θα είναι σοκ, ναι. 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 εντάξει. Ιδίως για τους λάτε των Forza θα είναι... Για να κλείνουμε προσωρινά για το σημερινό frame rate. Ξέρεις τι, Έλα. Π, π, κάτι ακόμα. Τι άλλο θέλω να πω για το Scorpio. Μου άρεσε πολύ ε, το ότι θα βελτιώνει και την εμπειρία όμως των ε, τωρινών το παιχνιδιών του Xbox. Δηλαδή, εγγυώνται... Ότι θα τρέχουν σε 4K, είπανε 30 frames. Σίγουρα. Σίγουρα θα φάνε updates και, και τέτοια πράγματα, ρε. Κατάλαβε. Ε, νομίζω ότι στάνταρ έχουν ένα minimum. Ε, τέτοιο, τε, μια minimum βάση, α πούμε, από mm -hmm. την οποία θα τρέχουν όλα τα. Νομίζω είναι το 1080p 30 frames. Μπορεί να κάνω και λάθο τώρα. Πάντω έχουν ένα minimum που σίγουρα βελτιώνει την εμπειρία σου την προηγούμενη. οποιονδήποτε παιχνιδιόν, όλων. Δεν χρειάζεται να κάνουν update, νομίζω. Οποιονδήποτε τρέχουνε. Θα το κάνει σταθερό FMA. Απλά 2000. τι γίνεται. Αυτό τι δηλώνει. Αυτό για εμένα τουλάχιστον δηλώνει ότι η κονσόλα δεν είναι το επόμενο μεγάλο Xbox. Όχι, αλλά δεν είναι, είναι. είναι στο One ό,τι είναι το Pro στο PS4. Ναι. Στο περίπου. Βέβαια με μια μεγαλύτερη διαφορά στη, στη, στο βήμα έτσι. Κάνει μεγαλύτερο βήματισμό από ό,τι έκανε το PS4 Pro σε σχέση με το PS4 αλλά δεν είναι το επόμενο το, το Xbox 2, να σου το πω έτσι. Όχι, Θα όχι δεν θέλει να αποκοπεί από τα Είναι προηγούμενα... η βελτιωμένη έκδοση, η πολύ, πολύ, βελτιωμένη έκδοση του Xbox Scorpio. Πιστεύω ότι ε, για τουλάχιστον 3-4 χρόνια τη Microsoft την έχει καλυμμένη. Έτσι, αυτή η κονσόλα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι είναι, τώρα που το ξαναβλέπουμε δηλαδή, είναι μια σχετικά έξυπνη κίνηση. Με ποια έννοια. Ε, νομίζω ότι το 4K στις τηλεοράσεις... Αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπαμε. Δηλαδή, βλέπει τη τηλεόραση 4K στα 500 ευρώ, ε, πολύ mainstream. Ναι, ήδη, ισχύ, δηλαδή ισχύ. του χρόνου που θα έχει βγει το, φορκέ, το, το Σκόπιο, νομίζω ότι. Φέτο. Ναι, συγγνώμη. Το τέλο του χρόνου που θα έχει βγει το, το Σκόπιο ε, δεν θα είναι και τόσο σπάνιε οι 4K τηλεοράσει. Δηλαδή Όχι. θα είναι το στάνταρ. Δηλαδή όταν κάποιο θα πάει να πάει για μια τηλεόραση θα παίρνει 4K πλέον. Δεν υπάρχει νόημα να πα. Όχι. 4K, κατάλαβες. Μα εννοείται ρε. Οπότε... Τώρα για να πα 1080p μιλάμε ότι δεν έχει πάνω από 200, 300 ναι. για να διαθέσει. Καταλαβέ. Μπράβο. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή πλέον βρει με 450 ναι. ευρώ και άνω βρει 4K. Πλέον. Και πλέον. καλέ. Ναι, ικανοποιητικότατε. Ναι. Οπότε, ε... Οπότε δεν το θεωρώ ότι είναι τόσο εκτό εποχή. Κατάλαβε. Θεωρώ ότι είναι εντό τη εποχή του από τη στιγμή που μένει και θα προσφέρει και λογικά τα καλύτερα, τις καλύτερες εκδόσεις των παιχνιδιών third parties και first party φυσικά οπότε έχει ένα νόημα αλλά μένα να μάθουμε την τιμή έτσι όλα εξαρτάται και από αυτό Αυτό ήταν το επόμενο που θα, ε, έφυγα το, το, κομμάτι της τιμής νομίζω ότι είναι σχεδόν επιβεβαιωμένο ε, ότι θα μιλάμε για πιο ακριβή κονσόλα σε σχέση με το PS4 Pro έτσι, ναι. Δεν θα παίξει στα 399 ευρώ αυτή η κονσόλα. Δεν γίνεται να παίξει στα 399 ευρώ. Και άμα παίξει καλύτερα για μα, θα πέσει και το παιτώ άλλο. Σίγουρα, ε, Αλλά δεν τι, παίξεις, τι προβλέπω δεν εγώ. Πέσεις, ναι. Τι προβλέπω εγώ, έτσι. Προβλέπω μια τιμή που θα κυμαίνεται από τα 449 έως 499 ευρώ. Έτσι. Και πιστεύω ότι την περίοδο που θα αποφασίσει η Microsoft να το δώσει στην αγορά, δηλαδή προς το τέλος του 2017 η Sony θα, θα απαντήσει με μία μικρή έκπτωση πτώση, πτώση τιμή στο PS4 Pro. Ναι, δεν είναι δηλαδή, πιστεύω ότι ένα πενιντάρι θα το ρίξει κάτω το, το Pro. Βέβαια, για να είμαστε ε, και πιο ρεαλιστέ το, το PS4 Pro και γενικά, σαν PS4, η κονσόλα που λέει τόσο καλά που δεν έχει καμία ανάγκη ή φόβο, ας πούμε, από, από καμία άλλη κονσόλα. Ωστόσο, όταν βγει το Scorpio με τη Microsoft αισθητά πιο σοβαρεμένη και με τη Microsoft να λέει η uh, most powerful, powerful console ever yeah. με Συντρο... Real 4 4K 60, Συντρο... εξυντα... εξυντα... ναι, ναι, εχει σύντο Blu-ray και τα λοιπά ναι, προφανώς και θα θέλει να χτυπήσει και αυτή τη τέτοια Ναι, βέβαια για να πάμε και λίγο στα σημαντικά Πρέπει να δούμε παιχνίδια, έτσι. Αυτό δηλαδή, θα... το, το AQT. πιο σημαντικό για τη Microsoft αυτή τη στιγμή είναι να πείσει ότι έχει και ένα first party κάτι. Σωστό. Ένα Κυκλοφορίε για first party να έχει νόημα να πάρει την έκδοση. Γιατί μόνο να έχει τι καλύτερε εκδόσει των παιχνιδιών ε, δεν σε καλύπτει. Γιατί ε, η Sony πραγματικά έχει πολλά exclusives που σε κάνουν να πει Δεν με νοιάζει και να, έχω, να μην έχω την τόσο καλή έκδοση των third parties, αρκεί να έχω αυτά τα exclusives. Έτσι, ναι, 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 ναι. Οπότε δεν παίζει. Το... Το... το κομμάτι των παιχνιδιών είναι το, το επόμενο βασικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσει από ό,τι φαίνεται το στοίχημα του hardware θα το κερδίσει και, και για πλάκα, έτσι. Ναι. Ε, αν και αν θες τώρα τη δική μου άποψη, ε, νομίζω ότι σε τελική ανάλυση θα βλέπουμε τα δύο παιχνίδια, τα multiplatform παιχνίδια, που προφανώς θα τρέχουν πολύ καλύτερα στο Xbox Scorpio, αλλά δεν θα είναι μια γενιά πίσω στο PS4 Pro. Όχι, okay, θα είναι έτσι. Σαν... Όχι, okay, θα είναι δηλαδή σαν θα... high-end PC ας πούμε στο 1 και λίγο σέτσι, πιο έτσι, κάτω παιχνίδι, στο δηλαδή, άλλο. Δηλαδή δεν ναι, θα τρέχει έτσι, στα... Δέχει, στα 60 FPS κάποια παιχνίδια, μπορεί. Ε, δεν νομίζω ότι θα δούμε δραματικές ναι, αλλαγέ ναι, ναι. του τύπου συμφωνώ. δύο γενιέ διαφορετικέ. Όχι, όχι, Έτσι. συμφωνώ απόλυτα. Ε, από εκεί και πέρα, η Sony έχει πραγματικά όπλα για να χτυπήσει τη Microsoft, όχι μόνο με μια πτώση τιμή. έχει όπλα να χτυπήσει τη Microsoft με, με τα παιχνίδια τη. Για παράδειγμα, κάτι ακούγονται για God of War τα Χριστούγεννα. Δεν το συζητάμε. Έτσι, το... σκέψου δηλαδή bundles PS4 Pro με God of War μέσα. Κάτι ακούγεται για Days Gone το καλοκαίρι. Έχουμε στο 2018 The Last of Us 2, Detroit, ε, ο ε, λέω, ε, πες το, 3, και, και ποια άλλα ξεχνάω μέχρι πολύ μεγάλα... Fun fantasy λογικά, 7, το remake. Το remake, ναι, για το 2018. Ε, έχει ε, Death Stranding, Death που δεν πάει μάλλον για 2018, αλλά τέλος σπάδερμαν... πάντων το Spider-Man της, ε, της Insomniac, Insomniac. Ναι, Insomniac. Ναι. Ε, Οπότε καταλαβαίνει ότι έχει, έχει όπλα να χτυπήσει την Δεν Microsoft. Δεν το, συζητάμε. το Α και το Μέγα είναι τα παιχνίδια. Ακριβώ τώρα. Μας λένε τώρα... τώρα, για παράδειγμα, ένα που θα πάει να αγοράσει μια κονσόλα και θα πρέπει να αποφασίσει μεταξύ του Pro και του Xbox Scorpio, θα κοιτάξει τα παιχνίδια, θα κοιτάξει και το μέλλον. Η Microsoft αυτό που πρέπει να κερδίσει έτσι, είναι ότι τον, τον Ιούνιο στην E3, που αυτό λέει, ότι γι' αυτό τα ανακοίνωσα από τώρα όλα αυτά για να έχει παιχνίδια στην ηθρή να ανακοινώσει. Ναι. Λέει ότι έχει εκπλήξει και ωραία πράγματα να δείξει. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Εγώ μέχρι να δω θα είμαι επιφυλακτικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα γιατί τα τελευταία δείγματα τη Microsoft δυστυχώ δεν ήταν τα καλύτερα για εμά. Ναι. Δηλαδή ε... και μεγάλα franchise τη είναι σε πτώση. Αυτό. Και ποιοτική και δημοτικότητα νομίζω. Και γενικά δεν φαίνεται να έχει. Developers από πίσω. Αυτό είναι που με προβληματίζει και τα έχω πει και με το θέμα και με τα υπόλοιπα παιδιά ούκο λίγε φορέ δεν ε, δεν βλέπω μεγάλα στούντιος μεγάλες ομάδες τις οποίες εμπιστεύομαι ότι Εγώ. αυτές θα κάνουν τη διαφορά όπως είναι η Naughty Dog όπως είναι Πλέον ακόμα περισσότερο η... όχι από την Odedug, ακόμα περισσότερο από αυτό που ήταν η, η, Guerrilla. Games μετά το Horizon τα είδα όλα όπως είναι το Santa Monica Studio και τέτοιες Συν του με... Kojima την ομάδα Quantic Dream, του Kojima πλέον που δουλεύει από κλειστικά Insomnia, Κατάλαβες, Insomnia, Xakia, μου έχουν έχει, πολύ, πολύ πράγμα Έχει πράγμα από ναι, πίσω ναι. στρατό να υποστηρίξει μέλλον μπροστά σου Η Microsoft δεν έχει Εδώ φτα... μας έφτασε σε σημείο να δει τον Ιούνιο να ανακοινώσει Halo 6 και να κοιτάμε και να λέμε Χα, οκ okay, Αυτά έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ε, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ, δεν ξέρω για εσένα, αλλά εγώ δεν θα εντυπωσιαστώ με ένα Halo 6. Μέχρι να το πέσει. Θα πρέπει να με ξανακερδίσουν, ε, ε, θα πρέπει να με ξανακερδίσουν. Ε, και έχει μείνει στην ουσία με την 1010 που κάνει τα φότσα, Έχει μείνει με την, ε, του Halo... Την 343. Την 343 και την Και την Coalition, 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 Coalition Games, που η, που οποία, η, οποία, η οποία εντάξει. Και αυτή είναι μια από τα ίδια. Εγώ την περιμένω να ρίξει του ρυθμού τη. την Coalition, αλλά α είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ναι. Ε, εγώ περιμένω από την Microsoft να βάλει κάτω το πορτοφόλι της να πάρει να κερδίσει συνεργασίε, για παράδειγμα, τα είπα και στο προηγούμενο frame rate. Αν δει, α πούμε, μια ανακοίνωση ενό Lost Odyssey 2, έτσι. Αν δει ανακοινώσει, ας πούμε, κάποιο μεγάλο παιχνίδι, κάποιο μεγάλο developer να. Πώς πήρε η Sony τον Kojima αποκλειστικά, φαντάσου να πάρει η Microsoft αποκλειστικά κάτι άλλο. Ναι, Τον Λιβάνι, α πούμε, που κάνει λέμε Κάποιον, ρε παιδί ναι, μου, ναι. να του έσκασε λεφτά και. Ναι, κάτι να φανεί ότι την ενδιαφέρει και το software, βέβαια. Αυτό. Αυτό. Να... αυτό. Να πει ότι έχω αυτό, αυτό. το σφαίρο. Γιατί, αγαπητέ, με Halo 6, μετά το Halo 5, με Gears of War 5, μετά το Gears of War 4, το οποίο εντάξει, okay. ε, μετά οκ. Μετά από αποκλειστικά νέα IPs όπω το. Κόλλησα τώρα. Γιατί αλλιώ ε, για το CF. του ρεκόρ. Α, το record. Έτσι, Το οποίο δεν. Okay. Ε, αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο δεν. εμένα τουλάχιστον δεν με κάνει να νιώθω και πολύ safe ναι. και πολύ ασφαλή ναι, 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 ναι. για το μέλλον του Xbox. Ο, ο κύριο Spencer, ο οποίο τελευταία μιλάει περισσότερο και από τη, και από τη μάνα μου, ε, στο, σε μεσημεριανό τραπέζι, ε, λέει πολλά. Μένει όλα αυτά που λέει τόσο καιρό να τα δούμε και στην πράξη. Εγώ θα είμαι απόλυτα αυστηρό στι κινήσει τη Microsoft, τουλάχιστον μέχρι να παίξω τα παιχνίδια που λέει ότι θα ανακοινώσει. Γιατί α πούμε και το record το περιμέναμε να μην είναι ένα γίγαντα και μα αποδείχτηκε κάτι λίγο παραπάνω από ένα NAC. Α πούμε έτσι. Ναι, το δικό ήταν απογοήτευση γιατί είχε καλά ονόματα από πίσω. Δηλαδή, σαν στη θεωρία φαινόταν υποσχόμενο. Από την άλλη, βλέπει. Τώρα μου το θύμισε ο Στρατάρα. Ε, βλέπει κάτι κινήσει όπω τη Remedy που λέει ότι από εδώ και στο εξή το επόμενο παιχνίδι, την επόμενη μηχανή μα για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι μα, την αναπτύσσουμε για... και για PlayStation 4. Που σημαίνει, αυτό τι σημαίνει, ότι τουλάχιστον έχασε την αποκλειστική συνεργασία τη με την ναι, Microsoft. Ναι, ναι, okay. ναι. Που σημαίνει ότι ένα Quantum Break 2, αλλά ακόμα καλύτερα, ένα Alan Wake 2 στο μέλλον, ή ό,τι ετοιμάζει τέλο πάντων η Remedy, δεν θα είναι αποκλειστικό του Xbox. Οπότε πάει και αυτό το στρατόπεδο. Πάει και η Remedy που την είχε από κοντά και αποκλειστική. Ναι. Εκεί είναι που πρέπει να μα πει τι θα κάνει τελικά, κατάλαβε. Εκεί είναι που, που προβληματίζομαι εγώ. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό και νομίζω ότι από όλου και από τη Sony, ίσω και από την Nintendo πλέον, νομίζω ότι πιο πολλά έχει να δείξει η Microsoft αυτή την ηθοή. Πρέπει να πείσει προφανώς, πάλι για το όραμά τη, α πούμε. Πρέπει να πείσει για την κονσόλα τη. Ξέρει γιατί. Εγώ το, το έλεγα και στο θέμη. Σκέψου, όταν η Microsoft θα έχει την υποχρέωση να βγει και να μιλήσει για παιχνίδια, η Sony στη δικιά της press conference θα δείξει Gameplay του The Last of Us, other, Isでしょう, us software, 2, ίσως Gameplay του Death Stranding, ίσως κάποια πολύ μεγάλη ανακοίνωση με τη From Software, κάποιο Bloodborne 2, κάποιο Demon Não, yeah, Souls 2 και τα λοιπά. Σίγουρα God of War. Καλά, Gone, Αλλά πες ότι αυτά τα έχουμε δει. Έτσι. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή, θα, θα κάνει αίσθηση την κατάλαβες. Την ώρα που η Sony θα δείχνει αυτά, ναι, η ναι, Microsoft ναι. πρέπει να δείξει παιχνίδια. Δεν πρέπει να μου δείξει record αν με πιάνετε. Έτσι, πρέπει να δείξει παιχνίδια, να δείξει. Πρέπει να έχει με πατάτα μεγάλου. Δείξε μου ένα Lost Odyssey 2 και θα βγω να χοροπηδάω εδώ πέρα μόνο μου. κατάλαβες. Ούτε θα είναι και το να το πω το DLC του Call of Duty θα είναι στο Xbox. Ναι, εννοείται. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, Γιώργο μιλάμε για μεγάλα παιχνίδια. Μπορεί να μα δώσει. Ανακοινώσει που θα μα κάνουν να πούμε Ναι, ρε φίλε, γουστάρω να πάρω το σκόρπιο Γιατί θα έχει αυτά και αυτά. Ναι. Ε... Το θέλω εγώ, όχι μόνο για το σκόρπιο. Θέλω και για το Xbox One να αποκτήσει. Σωστό λόγο ύπαρξη ναι. να σου πω κάτι. Ναι. Είναι η μοναδική κονσόλα που έχω αγοράσει και τώρα στο λέω με κάθε ειλικρίνεια στην οποία δεν, έχω, δεν την έχω ευχαριστηθεί. Ούτε εγώ. Κατάλαβε καθόλου. Ούτε εγώ, ούτε όμως, εγώ, δηλαδή εγώ, δεν μου έχει ξανατύχει σε κονσόλα αυτό το Ο Ιού ξέρει ότι έχουμε παίξει πολύ περισσότερο. Έτσι. Δεν το συζητάω. Εγώ ιδίω που ξέρει τι μάζε τα παιχνίδια. Θάβαμε, έχω... θάβαμε τότε. Θάβαμε. Όχι εμεί. Ο κόσμο έθαβε, έθαβε το Wii U. Δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει παιχνίδια. Σε τελική ανάλυση, εγώ έχω παίξει πολλά περισσότερα αποκλειστικά παιχνίδια στο Wii U. Μα, ναι, και φυσικά καλύτερα. Το One έχει καταλήξει να είναι μια χειρότερη εγωμίου του PlayStation 4. Οπότε όλα τα θα παίζει εκεί και με. Απειοελάχιστα exclusives. Και, και όλα αυτά και όλα αυτά ε, αμέσως μετά την θρηλυκή εποχή του 360. Ναι, ε, ναι δηλαδή που ναι, το ναι, από το, το, θόησε, από το την κονσόλα από τη βασική τη μας κονσόλα το 360. Ναι, ναι. Ε, η επόμενη το επόμενο Xbox δεν. Τίποτα. Συμφωνώ. Λοιπόν ε, θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου απόλυτα ότι η, η, η πιο σημαντική ε, press conference mm. για μένα σε αυτήν την ηθρή είναι της, ε, της Microsoft. Τουλάχιστον ε, εκεί πρέπει να αποδείξει πολλά. Και επίσης, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει, να πούμε ότι το Scorpio δεν θα είναι, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό, ακόμα τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν, ε, ε, για τον πρώτο καιρό, δεν θα είναι κονσόλα που δεν θα παίζετε παιχνίδια ή μάλλον που θα σας υποχρεώσει για να παίξετε τα παιχνίδια που θα ανακοινωθούν ε, μέσα στο χρόνο, ε, να την αγοράσετε αν έχετε ήδη Xbox One. Είναι ξαναλέω ότι είναι το PS4 ε, και το PS4 Pro. Δηλαδή τα παιχνίδια θα κυκλοφορούν στο Xbox, να σας το πω έτσι. Και κάποιοι θα το παίζουν χειρότερα στο Xbox One, κάποιοι θα το παίζουν πολύ 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 καλύτερα στο Xbox Scorpio Οκ. Okay? Ε, για εμένα που μου αρέσει έτσι να παίζω τα παιχνίδια όσο το δυνατόν καλύτερα στον οπτικό τομέα. Και φυσικά λόγω του, του εκπληκτικού χειριστηρίου του, 3X, του, του One. Για μένα είναι πολύ μεγάλο selling point. Ε, το Σκόρπιο, γιατί θα παίζω τουλάχιστον θα ξέρω ότι θα παίζω πολύ καλά τα, τα multiplatform παιχνίδια. Σκέψω δηλαδή native 4K 60-30, δεν ξέρω πόσο θα είναι native 4K κρυστάλλινο το Red Dead 2, ας πούμε. Έτσι. Δεν το συζητάμε, εντάξει, δεν, ναι. είναι, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια πολυτέλεια για αυτού που του αρέσει ας πούμε, η λεπτομέρεια στην τέτοια που θα μετρήσει. Αυτό. Αλλά είναι λεπτομέρεια, άλλα ψέματα. Αυτό, αυτό. Πάμε λίγο στην Nintendo. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε. Ε? πάμε, Και τώρα μιλάμε ας πούμε, για 4K και τέτοια και δεν μπορώ, και έρχεται, να σε... και δεν μπορώ είναι, να τέτοι. ξεκολλήσω από ένα παιχνίδι που τρέχει <laughs> <που τέτοι, laughs> <laughs> στα 720p έτσι. Με προβλήματα κιόλα. Με <laughs> 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 προβλήματα τεχνικά. <laughs> <laughs> ε, <laughs> κύριε, τα έχουμε πει πάρει πάρα πολλέ φορέ και η Α. και η Nintendo, <laughs> φετινή, και η Nintendo <laughs> έχει πολύ. πολύ σημαντική press <laughs> conference δεν θα κάνει πάλι, αλλά θα κάνει <laughs> πάλι. Ναι, στο σίγουρο. Λογικά θα κάνει την direct που κάνει, την presentation εκείνη που κάνει εκείνη την ώρα. Ξέρουμε πάνω κάτω για φέτο τι θα έχει, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου πρέπει να μα δείξει για το 2018 και μετά, α πούμε, τι έχει για το μέλλον. Νομίζω Πείσαι ότι μας... για το 2017 είναι ψιλοκαλυμμένη. Από άψη first party, ναι. Δηλαδή, αμέσω μετά την ι έχουμε το Splatoon 2. Είναι, Μέσα στο χειμώνα στι γιορτέ θα παίξει με το Super Mario Odyssey, σίγουρα, πολύ δυνατά. Σίγουρα είναι Xenoblade 2, που είναι μεγάλη κυκλοφορία και αυτή Επίσης, για, για το ναι. κοινό του τέλο πάντων. Σωστό. Ε, τι άλλο έχει. Εντάξει, δηλαδή, ναι, είναι, ναι. είναι το Άμστερνταμ. Κάτι το Skyrim, κάτι. Έχει ναι. το Skyrim, μπράβο. Έχει ε, να δουλέψει. Υπάρχει και μια φήμη για Pokémon κτλ. Το οποίο θα απογειώσει θα, σε, στο εμπορικό κομμάτι. Και Λάξτε, τι μένει. Με ένα μετροιδ, μένει ένα Metroid επιτέλου. Μένει ένα Metroid. Μια δούμε. ανακοίνωση Metroid <τωχε> Prime 4 το Νοέμβριο του 18 εγώ θα σου πω. Δεν με νοιάζει. Πες μου τι υπάρχει. μου υπάρχει και δείξε μου κάτι. για να περιμένω εγώ. Αυτό ναι. <πέσου> αρκή ναι αρκή ε, σημαντική και η δικιά της παρουσία ε, στην ιθρη. Και φυσικά ότι νομίζω από την πλευρά της Sony, η Sony παίζει σε πολύ πιο ε, η Sony έχει σταθερό έχει στο, έδαφος. κατάσταση μπροστά Και στο έχει κατά στρωμένη κατάσταση, δηλαδή και για το 2017 νομίζω ότι μας κρύβει κάποιες εκπλήξεις με τον God of War, νομίζω ότι θα έχουμε God of War φέτος. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον, εγώ δεν το πίστευα να είμαι ειλικρινής, αλλά ακούγεται ότι θα έχουμε God of War φέτος ενδεχομένως για να χτυπήσει τη euh, την Microsoft στο launch της, κάτι ακούγεται για Days Gone, το οποίο και αυτό φαίνεται έτσι πολλά υποσχόμενο μέσα στο καλοκαίρι και φυσικά για μέσα στο 18 έχουμε The Last of Us 2, έχουμε Death Stranding, αν όλα πάνε καλά και το δούμε τελικά το 18. έχουμε Detroit, Detroit έχουμε το, το Spider-Man της, ε, ε, της Insomniac, έχουμε το... πες το... Ε, καταρχάς τώρα έχουμε και την τριλογία του Crash Bandicoot, δεν έχουμε? Ναι, το 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 E-Maker, το ε, έχει πολύ στρωμένο έδαφος, έχει δεν πολύ συζητάμε, στρωμένο έδαφος. Δεν το συζηταμε ε, Αυτά, έτσι γύρω γύρω από το, από το Xbox Scorpio, ε, ο ba Babadook, DK για τρίτο συνεχόμενο μήνα, την αγάπη μου. Τι θέλεις να... Α, χθες είχαμε, σήμερα βασικά το πρωί, είχαμε leak από το πρώτο trailer του Battlefront 2, Κάτσε λίγο να το ανοίξω κιόλα γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη και δεν το παρακολουθούσα. Ε, το, το, το τρέλερ δεν αυτό. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μία η ώρα έχει και direct την Nintendo αφιερωμένη στο Splatoon και στο Arms. Okay. Δεν είναι απίθανο να μάθουμε και κάτι παραπάνω για το online κομμάτι του Switch. Γιατί Ψες. είναι και οι δύο online παιχνίδια πάνω απ' όλα. Οπότε δεν είναι. Απογοητεύτηκα λίγο από το Splatoon 2. Από την ε, πέτα θα του. θα σου πω, και εγώ την έπαιξα. έπαιξα Έπαιξε. Έπαιξα μια οίτσα τελευταία στιγμή να παίξω. Μου φάνηκε πολύ. Ναι, πολύ ίδιο ρε πολύ και επειδή δεν είμαστε τώρα, δεν είμαστε τη λεπτομέρεια. Σαν σπλατούν 1,5. Μπράβο, συμφωνώ. συμφωνώ. Καταλαβές. Ε, ναι. Μέχρι και η Ραφαέλα Είπε, που έπαιζε. Είναι το σπλατούν 1, ξέρω Λέει η μπαμπά είναι ίδιο. Με, το ναι, το έλεγε με χαρά αυτή ναι, ρε παιδί ναι, ναι, μου, ναι. ότι δεν είναι αλλαγμένο, αλλά λέει η μπαμπά είναι ίδιο. Ε, δεν με γέμισε το μάτι. Ελπίζω συμφωνώ. να μην είναι έτσι το τελικό προϊόν. Απλά ε, ξέρει τι γίνεται με αυτά. Έλεγε. Ακόμα και πέσω ότι είναι 1,5, σπλατούν 1,5. Είναι τόσα άτομα που δεν έπαιξαν τα καλά παιχνίδια του Wii U Δηλαδή για το Mario Kart, το Deluxe τώρα, για πάρα πολλοί κόσμο, έχει νόημα σαν κυκλοφορία. Φυσικά. Τώρα για μας δεν έχει που το παίξαμε, ας πούμε, ιδιαίτερο, αλλά έχει κοινό. Ναι. Ε, επιστρέφω στο Battlefront yeah. 2, το οποίο προφανώς και θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 17 και προφανώς θα εκμεταλλευτεί το μεγάλο... Μαλάκα, τι ωραία τα έχουν βολέψει όλα. Ναι, Πες μου λίγο, είσαι τώρα η Disney, είσαι τώρα η Disney και θέλεις να δυναμώσεις το brand που λέγεται Star Wars. Έτσι, το οποίο είναι τα μυακή μηχανή που κόβει. Άνω, ναι. Σκέψου τώρα τι ωραία έχει κάνει. Πρόπερση σου έβγαλε το επεισόδιο 7. Έγινε τη πουτάνα. Πέρσι σου έβγαλε το Rogue One. Χαμό με το Rogue One. Κάποιοι δυσαρεστημένοι, κάποιοι όχι. Το σίγουρο είναι ότι έκοψε εισιτήρια. Ναι, και, έγινε... ναι. και ήταν αξιοπρεπέστατη σαν ταινία στο σύνολό τη. Έρχεται τώρα φέτο. Σου... Θα σου ανακοινώσει. Αυτέ οι μέρε περιμένουμε και το τρέιλερ του επεισόδιο 8. Θα σου ανακοινώσει. Ε, θα σου έχει. Ε, το, επεισόδιο 8, ρε. Στο 8 είμαστε, ναι ρε. Α, ναι, στο 8. Ε, ναι, ναι, αν υπολογίζει 8. 8, ναι. Ναι, 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 8 το Rogue One, ναι εντάξει, οκ. Okay. Ε, όχι, όχι, 8. 8. Episode 8 ναι, είναι ναι, αυτό ναι. που θα βγει Δεν το, είναι το, το εγώ, Δεκέμβριο. Ένα. Έχει το Episode 8 το Δεκέμβριο, το οποίο θα δούμε τι θα είναι, που μάλλον θα είναι. Και τσακ, σου έρχεται και σου κολλάει όλα τα υπόλοιπα που έχει σαν Star Wars franchise και σου κολλάει και ένα Battlefront 2 μετά την τεράστια επιτυχία του Battlefield 1 μετά την τεράστια επιτυχία του Battlefront, έρχεται το Battlefront 2, το οποίο όλα. αυτού που το άκουσα σήμερα το τρέλερ, εγώ δεν το είδα, παιδιά. Για να είμαι ειλικρινή, γιατί έλειπα ξαναλέω. Εγώ το είδα πάντως. Ναι. Ε, δεν είναι, είναι CGI, δεν είναι. Ναι, λέει θα έχει. Ναι, εντάξει. Ε, θα έχει χαρακτήρε από το The Last Jedi, το episode 8 δηλαδή. Ναι. Εγώ περιμένω, πραγματικά περιμένω και εύχομαι να έχει ένα μικρό ε, single player όπως ήταν το Titanfall. Έτσι. Νομίζω ότι και το Battlefront το πρώτο το χρειαζόταν. Δεν λέω τώρα να κάνουν παπάδε ή να φτιάξουν ξέρετε τίποτα γίγαντες, αλλά ένα μικρό single player το χρειάζομαι. Ναι, γραμονή, για ένα να... τομέα και τόσο αέρα που μπορεί Είναι κρίμα, την ατμόσφαιρα. Είναι κρίμα. Είναι, κρίμα. Ναι, ναι, είναι τόσο πιστό, α πούμε, στο, στο κομμάτι των Star Wars από μουσικέ, χαρακτήρε, κοινικά. Νιώθει. Ναι, Θυμίζει μέσα το σύμπανε, παιδί μου. Ναι, θα έχει και τον Darth Mole, έχετε δίκιο, ναι. Ε, Του Darth Mole. Ε, ο, ο, Darth Maul, Yoda, Ρέι και Kylo Ren. Ε, αυτούς θα έχει. Στο, έχει λέει στο τρέιλερ. Τους είδες εσύ αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Μαλάκα αγαπάω τον Darth Maul με, τη, με την κόκκινη τη ε, λοιπόν, Τα αφήνουμε και αυτό. Πάμε σε άλλο. Τι είχαμε αυτή την εβδομάδα. Έχεις εσύ κάτι να, να προσθέσεις. Πες λίγο για το που εγώ, από σένα το, το έμαθα. Ε, γιατί δεν διάβασα τις ειδήσει που γράψανε τα παιδιά ε, ότι έχουμε DLC για το The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ναι, είναι γνωστό εδώ και καιρό. Εντάξει, είναι γνωστό. Ε, εγώ ήξερα ότι θα έχει DLC, αλλά. Ναι, έχει δύο DLC. Νόμιζα ότι θα έχει DLC τύπου με εξοπλισμού, με τέτοια. Όχι, όχι. Θα έχει καλά DLC από ό,τι φαίνεται. Και επειδή είναι τέτοιο γενικά, όταν έχει δώσει DLC δεν είναι ρε παιδί μου. Δηλαδή και στα Mario Kart ήταν καλά. Έχει λοιπόν το καλοκαίρι ένα DLC, όπου θα έχει hard mode και κάποιο... κάποια καινούργια challenges και τέτοια ναι. και το καλό κατά την άποψή μου, DLC θα είναι τον Δεκέμβρη λογικά, τέλη του χρόνου, το χειμώνα λέει όπου θα έχει dungeon κανονικό και καινούργια ιστορία. Οπότε νομίζω αξίζει και επειδή το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς έχει ήδη πάρα πολύ περιεχόμενο αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει κι άλλα να δώσει, ε, μου αρέσει. Δηλαδή τα περιμένω να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Ε, και εγώ. Προφανώς. Είχαμε, επίσης, εχθές, μία πολύ ωραία είδηση που απασχολεί ναι. και εμάς τους Έλληνες αρκετά. Ε, είχαμε ημερομηνία κυκλοφορίας, μισό λίγο να το ανοίξω για να μην κάνω λάθη ε, και λέω χαζομάρες. Πού είμαστε, πού είμαστε, ναι. Είχαμε ε, τρέιλερ και ανακοίνωση ημερομηνίας κυκλοφορίας και μία ακόμα ανακοίνωση σημαντική θα σας πω σε λίγο για το Uncharted The Lost Legacy το οποίο το περιμένουμε ε, 22, Αυγούστου ναι, 22 Αυγούστου για PS4 και PS4 Pro εντάξει προφανώς το σημαντικό είναι το εξή για εμάς τους Έλληνες ακόμα μια φορά η Sony Ελλάς ε, όσοι η μοναδική θα έλεγα αντιπροσωπεία από τις πολύ λίγες τα πω άντε, για να μην αδικήσω κανέναν άλλο θα φέρει μεταφρασμένη έκδοση του παιχνιδιού. Και όταν λέμε μεταφρασμένη, δεν μιλάμε για μεταγλώτηση με voiceovers δηλαδή ελληνικά, αλλά θα έχει ελληνικά μενού με ελληνικού υπότιτλου. Ε, νομίζω ότι αυτό καλύπτει του πάντε. Ε, θα λέγεται αναζητώντα Uncharted, άνω κάτω τελεία, αναζητώντα το χαμένο θρύλο. Και μία πολύ ωραία και ευχάριστη είδηση που διάβασα εγώ εχθές είναι ότι το παιχνίδι μπορεί να διαρκεί και να ξεπερνάει και τις 10 ώρες. Α, είναι. Ναι, που σημαίνει, δηλαδή... που σημαίνει, ότι δεν θα είναι ένα τρίωρο, τετράωρο που περίμενα εγώ, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω. Και νομίζω, ε, για να το επιβεβαιώσω πάλι, να μην πω χαζομάρε, μπράβο, σε budget τιμή. 40 ευρώ. 40, 40 ναι, 39,99 δολάρια. Ε, θα, όπως θα πω, είναι και το ράτσι, θα, θα πούμε. πω 40 ευρώ, ναι. Budget τιμή. Ε, καλοκαιράκι. Uncharted. 10 ώρε. Uncharted με ελληνικά, εντάξει. Ναι, ναι, όχι, είναι. Νομίζω. Δεδομένη η επιτυχία του, νομίζω. Νομίζω ότι είναι δεδομένο, όπω το λε. Ε, και καλό. σου είπα ότι το έχω ήδη μια δυναμία. Αυτό γιατί είναι ένα side project, δεν είναι από τη μεγάλη ομάδα. Και μακάρι να πειραματιστούν. Φίλοι. Ναι, θα πειραματιστούν. Έχει δύο γυναικείου χαρακτήρα, που πούμε, σαν πρωταγωνιστέ. Ναι. Και ελπίζω να πειραματιστούν και λίγο παραπάνω στο gameplay. Σωστό. Και του δίνει, νομίζω, και το. Ε, αποβάλλοντα το άγχο ότι είναι ε, κανονικό μεγάλο ναι, Uncharted. Να το βάρος, ναι, τις λόγω του ότι είναι και ε, budget και τα λοιπά, λόγω του ότι ήδη έχουν ανακοινώσει το μεγάλο του επόμενο βήμα με το, με το last The Last of Us Part 2. Ε, νομίζω ότι ναι, παίζουν, να παίζουν λίγο ναι. πιο χαλαρά ναι, το ναι, παιχνίδι ναι, δεν το δηλαδή. ε, ε, Τι άλλο θέλεις να συζητήσουμε, τι Ωραία, έχει Ωραία, είναι και αυτό, το Bayonetta ήρθε στο PC σε 4K, νομίζω σήμερα ή χθες. Ναι, το οποίο, το οποίο ε, πρέπει να είναι πάρα πολύ κουκλί ναι. Εδώ στο Wii U, ναι. το, το εξωφρενικά αδύναμο Wii U. Λες για το 2 τώρα. Α, ήταν και το 1, το είχαν μεταφέρει. Ναι, ρε. Ναι, ναι. Ε, ήταν πανέμορφο. Ναι, ναι. Φαντάσου τώρα πώς είχε δει τη διάφορα έχει το μπαγιονέτα 1 στο Wii U με τα υπόλοιπα μπαγιονέτα του παρελθόντος. Όχι. Ήτανε κουκλί Α, ναι. Ήτανε κουκλή. Ε, και εδώ από ό,τι είδα τρέχει αποβλημάτιστα, Φαντάσου δεν έχει loadings, είναι, ναι, είναι... Ε, εντάξει. Ε, τι άλλο έχουμε, πες μου λίγο αν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό πριν πάμε στη, στο τρέιλερ του Thor. <laughs> ε, δεν θυμάμαι αν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Ανακοινώθηκε ένα expansion για το Ghost Recon Wildlands. Πάμε μωρή Δεν είμαι καλά με αυτό το κολοπέχνιδο, το λατρεύω. Τι στο διάλογο με έκανε εκεί η Ubisoft. Τι, θα κάνω κανένα τατουάζ. Τι είδου expansion δηλαδή θα, θα... έχει μια χάρτε. Θα φέρει... Κάτσα σου πω. Θα σου πω για να μην λέω χαζομάρες επίσης. Να τα διαβάζουμε όμορφα και ωραία. Ο Θέμης τα έγραψε αυτά. Εγγύηση. Τι λέει. 15, καμπέιν campaign αποστολές. νέε νέες κατηγορίες προαιρετικών αποστολών. Racing challenges, νέα οχήματα, νέους στόχους κτλ. Συγκεκριμένα και τα Οκ, Συγκεκριμένα... okay, κατάλαβα. Ε, κανονικά. Θα... 15 αποστολές ε, στο Wildlands, αγαπητέ, με βάση τις υπόλοιπε αποστολέ, σημαίνει τουλάχιστον 3, 4, 5 ώρες παιχνιδιού. Και, και λίγες μπορεί να λέω. Βασικά χαζομάρες λέω, παραπάνω είναι. Μια χαρά. Ε, πότε θα είναι διαθέσιμο μας λένε. 25 Απριλίου. 25 ε? Απριλίου, ναι, τώρα. Ε, και μιας τώρα που είπες και 25 Απριλίου, δεν φαντάζεσαι πως περιμένω το Little Nightmares. Ω, oh, ναι. Ναι, 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 συμφωνώ. Με έχει πιάσει ένα τρελό hype για αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί. Ε, και εγώ και έχω, έχω μια εντύπωση ότι το πιστεύουν και οι ίδιοι και ότι γενικά έχουν αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Μακάρι. Ξέρετε που το, το πιστεύω εγώ αυτό το παιχνίδι. Όταν βλέπω την ελληνική αντιπροσωπεία, ε, η Namco ή θα το φέρει, να ετοιμάζεται για μεγάλο launch και ή το. Σημαίνει ότι και από πίσω κάποιο ναι, το, κάποιος το πιστεύει το πολύ παραπάνω και από και ένα απλό μικρό παιχνιδάκι. Εντάξει. Ε, και μόνο και μόνο από αυτό δηλαδή καταλαβαίνει ότι, ότι δεν θα είναι ένα μικρό παιχνιδάκι digital κτλ. Αλλά θα όχι, είναι κάτι μεγάλο. Είναι και full retail κανονικά. Ναι, ναι, το ναι το θα κυκλοφορήσει ναι. κανονικά σε retail. ναι. Ε, τι άλλο έχουμε, ρε, εσύ, για να ενημερώσουμε μέσα στη μία ώρα. Τα πάντα για την εβδομάδα που Ξεστή, πέρασε. Μήπως και την, γιατί και την προηγούμενη δεν κάναμε εκπομπή, μήπως έχουμε κάτι από την προηγούμενη. Αυτό προσπαθώ τώρα. Ε, δεν θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Τώρα αλλά... να είχαμε εδώ το Θέμη και τον Κούλι, <laughs> οι οποίοι γράφουν αβέρτα α πούμε, θα μα τα λέγανε όλα. Αλλά. Δεν θυμάμαι να έχω δεν ξεχωρίσει, δεν ξεχωρίσει κάτι. Κάτι βαρύ δεν είχαμε, νομίζω. Όχι, σίγουρα. Όχι. Γενικά ήταν πολύ. Α, λοιπόν το Χέλμπλεϊτ. Επειδή είχε λίγη τέτοια. Μισό. Χάνω την αγάπη μου, ξέρω ότι τι αγαπάω και σε ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε. Επειδή έγινε εξώφυλλο στο Game Informer και γενικότερα πήρε λίγη δημοσιότητα, έδειξαν κάποια νέα πλάνα. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει καθόλου. Φαίνεται ρε φίλε, αλλά ξέρει τι, αυτή η θεματολογία με, με προβληματίζει λίγο, την φοβάμαι. Ποια ε... θεματολογία, ξέρει ότι είναι με μια πρωταγωνίστρια που πάσχει από. Όχι, όχι, όχι. Όχι, θεματολογία, λάθο το είπα. Το, 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 το ζάνρ, δηλαδή το, ναι. αυτό, εκεί που ανήκει α πούμε. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Το κατέχουνε βέβαια. Το κατέχουνε. Σίγουρα. Είναι η Ninja Theory. Ποια έκανε το. Ποια έκανε το. Enslaved. Η Ninja Theory. Α, η Ninja Theory λοιπόν είναι και τώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Το έχει, το κατέχει. Γιατί και πριν από το. Enslaved είχε κάνει στο PlayStation 3. Θυμάστε το Exclusive. Τι... Έλα τώρα, με... Πες το, Ναι, με, με την κοπελίτσα και, με την κοπελίτσα... Ξέρω και το παίξαμε και ήρθα. Βγήκε τα μακριά μαλλιά, πολύ χαρακτηριστική, α πούμε. Είναι αντισυμβατικότατο. Έλα, πε το. Το... το. Θα σκάσω τώρα, δεν είμαι καλά. Θα ρωτήσω ε... αν δεν το θυμηθώ. Enslaved και πριν το. Θα μα το πούνε τώρα. Μέτρα. 10. Ελα, εδώ. 8, 7, 6, 5, 4. 3, Θα το γράψουμε τώρα τώρα, κύριε το γρήγορα, γρήγορα. Κοίτα, 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 κοίτα. Κοίτα τα παιδιά μου, κοίτα. Το κοίτα... Google έχει πάει ματιά. <laughs> <laughs> για το <laughs> μεταξύ, γιατί δεν το γράφω εγώ. Ναι, για ψάξτε. <laughs> Περίμενε. Kevin Lee Να το Οπότε μου θυμίζει λίγο να πατά τι βάσεις και του Kevin και, και, και να. Το Heavenly Short δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Όχι. Εγώ το τελείωσα το παιχνίδι. Όχι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ήταν, ήταν, ενδιαφέρον, ήταν οκ. Okay. Ήταν, ήταν, βέβαια και στο launch κοντά του ps 3 Ήταν α τεχνικά και καλού μηχανισμού. βασικού του Το enslaved, από την άλλη το Εντσλέκ ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ε, ήταν παιχνιδάρα παιχνίδι. και σαν παιχνίδι, σαν, σαν, σαν θεματολογία, σαν ε, σενάριο κτλ. Με χαρακτήρε πολύ ωραίου. Ε, αλλά δεν ξέρω, εντάξει. Νομίζω ότι ξέρει να δουλεύει στα παιχνίδια η, η Ninja Theory και σίγουρα. Απλά Το Εντσλέκ πήγε λίγο άπατο, αν θυμάμαι καλά. Δεν, δεν έκανε τι τελεέ πωλήσει. Ενώ ήταν μεγάλη κυκλοφορία. Ε, γιατί είχε δουλέψει και ο τέτοιο πάνω του. Τι έχω πάθει σήμερα, έχω κάποιο κενό μνήμη. Ναι, αυτό που έχει κάνει το Ex Machina, ο σκηνοθέτη και σεναριογράφο που έχει γράψει και, το... και την παραλία, α πούμε. Τέλο πάντων, είναι ένα γνωστό σεναριογράφο, ναι, ναι. ο, ο οποίο τώρα δεν ξέρω γιατί τι έχω πάρει, δεν έχω φάει μάλλον. Μάλλον <laughs> αυτό είναι. Ε, είχε δουλέψει το Enslaved από πολύ κοντά. Δηλαδή το είχαν προμοτάει αρκετά, αλλά δεν πήγε καλά εμπορικά. Και από τότε είχε πέσει λίγο στην αφάνεια μέχρι που τώρα ξαναεμφανίζεται με το, με το Hellblade. Θα δούμε. Εμένα μου αρέσει αυτό που είδα, σαν ατμόσφαιρα μου άρεσε δηλαδή. Ε, θα δείξει φίλε, εγώ ψάχνω τώρα όσο εσύ μιλάς, ψάχνω μήπως έχει προκύψει κάτι τρελό, αλλά ρε φίλε δεν βρίσκω. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Για να είμαι ειλικρινής, κάτι που να τάραξε ας πούμε τα, τα νερά. Ε... Και όσο πλησιάζουμε προ την Ιθρή, νομίζω θα λιγοστεύουν και. Λογικό. Λογικό είναι. Τα κρατάνε όλα. Δεν είναι και πολύ μακριά η Ιθρή. Θα φουντώνουν οι έτσι... φήμες, αλλά οι επίσημε ανακοινώσει ναι, θα είναι. Ναι. Η Ιθρή δεν είναι μακριά, αγαπητέ. Είναι ακριβώ. Βασικά είναι. Σε δύο μήνε μήνες ακριβώ. Σε, σε, ε, σε 60 μέρες. Ο Alex Garland. Μπράβο. Alex Garland. Ναι. Τι άλλο. Ε, μένουν 10 λεπτά. Ε... Θέλεις να πούμε για το Θορ, το αγαπημένο σου. Να πεις. <laughs> Εντάξει, να, παιδιά, να σα πω τώρα, εγώ το περίμενα το Θορ, το συγκεκριμένο πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να δω πώς ακριβώς θα μπορούσε να χωρέσει αυτός ο τέλος τύπος ο Waititi. Μ, μία, μία παρένθεση. Με... Βλέπω πάρα πολλά παιδιά να έχει γράφουν. Δίκιο. Τι? Για τον DMC έχει δίκιο. Ανέρε! Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ε, το, το Πώ πώς το ξέχασα αυτό το, το, έχεις, που έκανε. Ε, και, το έχει παίξει σε αυτό, όχι, όχι, Εγώ το, το έχω έπαιξα. παίξει και είναι εκπληκτικό παιχνίδι. Αλήθεια. Το DMC, το Devil May Cry. Εννοείται ότι πολύ κράξιμο για το στυλ. Και για το... εγώ το είχα. Εγώ ήμουν ο, ο μεγαλύτερο κράχτη αυτού του παιχνιδιού πριν το παίξω. Ήταν από τα μεγάλα χαστούκια που έφαγα ω ε, gamer ε, που παρακολουθεί παιχνίδια από πριν. Ε, ήταν εκπληκτικό <laughs> παιχνίδι το Devil May Cry. Αλήθεια. Όσοι δεν το έχετε παίξει, βγήκαν και κάποιε enhanced editions και τέτοια πράγματα στι τωρινέ κονσόλε και... και στο Steam, νομίζω. Ε, παίξτε το. Πραγματικά εκπληκτικό. Έχει δίκιο ο Super NES. Ε, και άλλη μια απόδειξη ότι το κατέχουνε με του μηχανισμού. Ακριβώ. Ακριβώς. Τώρα, πολλά παιδιά έλεγα γράφετε για την 1080ti. Η 1080ti, παιδιά, έχει έρθει στα χέρια μα. Ε, Στρεσάρετε θα δείτε ενδεχομένως και αύριο βίντεο. Εντάξει, αναλυτικό και όμορφο κουκλίστικο βιντεάκι. Ο Αλέκος δεν ήταν τυχαία εδώ πέρα, γι' αυτό ήταν εδώ πέρα. Θα το δείτε αύριο στο κανάλι των Unboxholics. Άντε, θα το πω πιο επίσημα, στάνταρ. Αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα θα δείτε το βιντεάκι με την 1080 Ti το οποίο είναι ένα, ένα, ένα βρώμικο κτίνος. <laughs> Ή κάθεται τώρα και ανακοινώνουν από... εντάξει, θα μου πει 1000 ευρώ κάρτα είναι, αλλά... Ένα... Είναι ένα κτίνος, ένα άσχημο, κακό κτίνος. Δεν μπορεί να συμμαζευτεί. Παιδιά, είδα, είδα 30 FPS παραπάνω σε 4K. Καταλαβαίνετε τι είναι 30 FPS σε 4K. Δηλαδή ένα παιχνίδι που έβλεπα εγώ στη δικιά μου 4K τηλεόραση με την τούμπα 1080 μου, το βλέπα με 50 FPS, ε, τώρα το βλέπω με 81, με 85, με 89 FPS. Δηλαδή είναι συγκλονιστική η διαφορά. Συγκλονιστική. Δεν, το, δεν περίμενα να είναι τέτοιο γουρούνι αυτό το σύχαμα Δεν το περίμενα να είναι τόσο σύγχαμα η 1080 Ti. Συνέχισε στο... Ναι, αυτό στο που θόρ. έλεγα λοιπόν για το θόρ είναι ότι ναι. το περίμενα λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα τέιλερ της Marvel. Γιατί ε, το έχει αναλάβει ένας σκηνοθέτης που είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι καταρχάς νεοζηλανδός. Και δεύτερον, ειδικεύεται σε κομμωδίε αλλά με πολύ κεντρικό χιούμορ. Δηλαδή το What We Do in the Shadows που είναι ένα ψεύτο ντοκιμαντέρ για βρικόλακε τώρα, και το The Hand for the Wild People που έβγαλε φέτο, είναι πολύ ιδιαίτερε ταινίε με πολύ ιδιαίτερο χιούμορ. Ήθελα να δω πώ θα καταφέρει να ταιριάξει τώρα η Marvel αυτόν τον τύπο μέσα στο σύμπαν τη. Περίμενα να δω λίγο παραπάνω για να πω την αλήθεια, αλλά και αυτό που είδα δεν με χάλασε. Ε, και γενικά θεωρώ ότι είναι από τι πιο αναμενόμενε ταινίε. Στο συγκεκριμένο σύμπαν, για την κανάωσή μου, πάντα έτσι. Ναι, μόνο ναι. και μόνο για το σκηνοθέτη τη. Κατά τα άλλα, πολύ καλοκομμένο ο τρέλε, όσο και αν δεν σου άρεσε. Εμεί ε, είδαμε δεν... αυτό που θέλαμε. Πρόεδρο, δεν είπα ότι δεν το μου το άρεσε. Ναι, απλά απλά ξέρει ότι εγώ δεν. Ναι, εντάξει, δεν, αυτές τις δεν ενθουσιάζομαι. Με αυτέ δεν ενθουσιάζομαι και δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή ακριβώ δεν ενθουσιάζομαι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω και τον τεράστιο ενθουσιασμό και το τι βλέπουν, ας πούμε οι άλλοι. Ε, κάτι βλέπετε Ξέρ, παραπάνω που δεν βλέπω εγώ. Ξέρετε τι έχει καταφέρει μετά. Γιατί Μάλλον. αγαπάτε και ξέρετε και τους χαρακτήρες. Τώρα για μένα Μπράβο. ο Thor. Τώρα, είναι... τώρα. Είναι... Τα βλέπει 10 χρόνια τώρα αυτά και βλέπει σιγά-σιγά την εξέλιξη των χαρακτήρων και ακόμα ένα επεισόδιο στα 10 χρόνια. Ε, Όσον είναι. Ε, τι να σου πω τώρα, προκαλεί μια πιο έντονη αντίδραση. Σκέψου δηλαδή να έχει ένα παιχνίδι που να συνεχίζεται επί 10, τι 10, επί 20, 20, παιχνίδια. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Απλά είναι... σου λέω δεν καταλαβαίνω το, 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 πολύ το. Ναι, τέτοιο, okay, okay. Δεν, δεν, βλέπω και κάτι κινηματογραφικά επικό, α πούμε. Για να... Καλά, ποτέ δεν ήταν λίγο συντηρητική η Marvel σε αυτά. Ωστόσο είναι φοβερέ παραγωγέ. Αυτό δεν μπορεί να του το. Προφανώ, ρε. Είναι τέλος πάντων, είμαι, είμαι, ο πλέον ακατάλληλο ναι, ναι. Ναι. για να εκφέρω άποψη για τέτοιε ταινίε. Εγώ παιδιά ενθουσιάστηκα. Δεν, μου αρέσουν τέλει. τα κόμιξ, δεν μου αρέσουν ναι. τα... οι ταινίε των κόμιξ. Θα κάτσω να παρακολουθήσω κάποιε με ενδιαφέρον, κάποιε φορέ κάποιες φορές με χωρί ενδιαφέρον. Και εντάξει, εδώ είμαι από του θεού που δεν μου άρεσε το Avengers. Ναι, είσαι θεό. Ε, ε Κατάλαβε πόσο θεό είμαι, <laughs> οπότε τι α μιλήσω εγώ για το Thor. Ναι, εσείς, εσείς φτιάχνετε είναι αγάλματα στο Avengers Είναι Ναι φτιάχνετε αγάλματα και εγώ την είδα cool με πατατάκι και λέω απλά είχε Καταλαβες ε, Οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν, έχει, δεν θέλετε να ακούσετε <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. την άποψή μου γιατί θα σας νευριάζω Όχι δεν, 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 μας νευριάζει απλά εντάξει θα, είναι άλλη άποψη τελείω. Θα, σα θα, θα σας τσιτώνω Όχι ξέρεις τι Έχετε δίκιο που νευριάζετε Πολλές φορές με περιπτώσει γιατί και εγώ θα νευρίαζα σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή είναι ο ορισμό του αφού δεν ξέρει, βλάκα μη μιλά. Κατάλαβε. Γι' αυτό και αποφεύγω τώρα να βγω εγώ να πω τι. Ο, ο, ο. Έτσι. Το ναι. μοναδικό που με ενοχλεί. Είναι το overreaction. Είναι αυτό, αυτό το overreaction, α πούμε. Ναι, του ναι. τύπου με κεφαλαία κάψ γράμματα. Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> Και λέω εντάξει, κατάλαβε. Που νομίζει έχει βγει κάτι τα σύλληπτο και πα και βλέπει και είναι μια από τα ίδια ταινία. Ναι, ναι, Και είδα ίδια <laughs> ταινία. <laughs> Τώρα αν μου έλεγε ότι αυτό είναι μέρο <laughs> ταινία <laughs> του πριν τριών, τεσσάρων, πέντε χρόνων, θα έλεγα οκ. Okay. Okay, ναι. ναι. ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Και καθόμουν εγώ με κεφαλαία γράμματα ο κούλη. Α, το, το τρέιλερ! Πάω, πατάω, play. Ε, έγραψε ένα πατάω... σημαντικό ο κούλη στο μεταξύ. Ανακοινώθηκε μάλλον από ό,τι μου έγραψε εδώ στα σχόλια ότι ο Τζο Μπόλεν θα παίζει το Κέιμπλ στο Deadpool 2. Και Μάλιστα. είναι λίγο περίεργο, ξέρεις, γιατί, γιατί ο Josh Brolin κάνει και τον Thanos στο Infinity War, άλλη ταινία, αλλά όχι στο ίδιο σύμπαν φυσικά. Μαι. Είναι της Marvel βέβαια, και τα δύο, αλλά κάνει δύο κακούς σε ταινίε, σε χαρακτήρες της Marvel. Περίεργο. Μάλιστα. Ε, παιδ, κάποια παιδιά ρωτάνε αν μου άρεσε το DLC του Dark Souls 3. Είμαι ένα ελεηνό σύχαμα απόβρασμα της κοινωνίας που δεν το έχω πιάσει ακόμη. Αλλά θέλω να καταλάβετε λιγάκι και τη δικιά μου θέση. Είχαμε το launch τη ταινία, έχουμε και διακοπέ τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο θα αρχίσω να πιάνω ξανά τον Dark Souls. Καταρχά, ήθελα να τελειώσω με το Zelda, το οποίο το τελείωσα και ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Έχουμε 6 λεπτά, μην, μην μου αγχώνεσαι. Θα το τελειώσουμε. Ε, τι έλεγα, Ναι, δεν έπιασα τον Dark Souls. Γενικά δεν μου άρεσε να τα πολύ μπερδεύω τα παιχνίδια μου. Ε, έπιασα με αρκετά μεγαλύτερη ένταση και ρυθμό το, το Zelda, το τελείωσα. Όσο μπορεί να τελειώσει αυτό το Zelda. <Φι> ε, ας ναι, πούμε, τελείωσα και είδα και το τέτοιο, τον το τερματισμό. Το, το, το τερματισμό. <Φι> νομίζω ότι σιγά-σιγά θα συνεχίσω να το πιάνω. <Φι> να, να παίζω. Αλλά προφανώ με τον ίδιο ρυθμό. Πω... Απλά ήθελα στο μυαλό μου εγκεφαλικά να θεωρώ ότι το τελείωσα. Μπράβο, <Φι> για να να πιάσω παρακάτω. Με <Φι> ναι, κάτι παρακάτω. Ναι, συμφωνώ. Θέλω επίση τώρα να πω πόσο πολύ με βόλεψε το switch στο ταξίδι μου από Κρήτη. Δεν μπορεί να φανταστεί. Έπαιζα Zelda και δεν κατάλαβα, ας πούμε, πώ πέρασε. Πώ πέρασε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. έτσι. Ε... Ε, τι έλεγα, έλεγα ναι, τον Dark Souls, παιδιά, θα το πιάσω τώρα ε, να, να, ασχοληθώ. Δεν θα πιάσω Mass Effect Ανδρομέδα. Θα... γιατί αυτόν τον μήνα έχω νομίζω πιο σημαντικά παιχνίδια από το Ανδρομέδα, τουλάχιστον έτσι εξελίχθηκε το πράγμα να παίξω. Ε, έχουμε Little Nightmares, έχουμε Siberia 3 και έχουμε και Outlast 2 ε, που για μένα είναι πιο σημαντικά παιχνίδια ε, <laughs> μέσα στον ε, Απρίλιο. Οπότε το Mass Effect από ό,τι μου λέει και ο Θέμης και μου πρότεινε σήμερα μου είπε κάτσε να βγει, να βγουν όλα τα patch και μετά να το παίξει γιατί έχει και πολλά bugs οπότε μάλλον θα πάει για, για Ιούνιο ή τέλη Μαΐου το, το Ανδρομέδα. Α τελειώσουμε με του Απριλίου τα δυνατά και βλέπουμε. Να κάνω εγώ την κλήρωση. Έχουμε 60... θα κάνω ένα και ένα refresh αντί γιατί μπορεί κάποιοι να το... Έγρα... Όχι, έχουμε 63... Ούτε τζάμπα δεν το θέλουν το Halo. Γάμο το μελά μου. Γαμό. Τι γίνεται μαζί σα. Λοιπόν, 63. Το 25. Το 25. Και το 58. Το 25 και το 58. Το 58 είναι ο φίλο. Ε, ο φίλο Chasing. Οι φίλη. Έλα ρε. Η το, το κατάλαβα γιατί είναι στο avatar κοπελίτσα. Ε, Chasing Hope. Εντάξει. Αφήνω το username της εδώ. Και είπαμε 25. Καλά που δεν το θυμάμαι, ρε. Ναι, το 25. 25, 25, 25. Όχι, oh, yeah. έλα Έλα, <laughs> ένα θεαί. <με>, <laughs> Είσαι ρε. Λοιπόν. Lone Wolf. Και Lone Wolf. Lone Wolf. Lone Wolf. Ε, οπότε η Chasing Hope και ο Lone Wolf μέχρι αύριο στις 12 άντε το κάνουμε δύο να μου στείλετε ένα PM ε, στο Braveheart προφίλ μου έτσι λέγομαι Braveheart μέσα στο, στο unboxholics.com για να σας στείλω το, το δωράκι σας Παιδιά, τώρα αυτό μπορεί να φύγει αυτή την εβδομάδα. Αν προλάβετε και μου το στείλετε τα στοιχεία σα αύριο, ενδεχομένω να φύγουν αύριο και να τα πάρετε Παρασκευή. Αλλιώ πάμε για μετά το Πάσχα. Ε, να μου αφήσει δύο λεπτά να πω αυτά που θέλω με το, με το πρόγραμμα τη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να πει, Όχι. Όχι. Λοιπόν, ε, για αυτή την εβδομάδα, ε, live κάμερα φυσικά δεν θα ξανανοίξει. Ε, μεγάλη πέμπτη και μεγάλη παρασκευή εννοείται ότι εμείς προσωπικά δεν κάνουμε ε, live stream ε, θα περιμένετε τώρα live stream οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα από εμένα και στις 28 αν το λέω καλά 28 παρασκευή δηλαδή σε δύο παρασκευές όχι ναι σε δύο παρασκευές 28 Απριλίου θα έχουμε τεράστιο Horror Night με Outlast 2. Με τον Αλέκο καταλαβαίνετε τώρα τι θα είναι εκείνο το, 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 το χάος εκεί πέρα. Τώρα, από βίντεο αυτή την εβδομάδα έχουμε Ti αύριο και ε, πέστο και ενδεχομένως θα έχουμε και την Κυριακή ένα πάρα πολύ ευχάριστο, χαβαλετζίδικο, τραλαλά-τραλαλό βλογκάκι για να δείτε είτε την ημέρα του Πάσχα είτε να το αφήσετε για μετά. Ε, αυτά, κύριε μπάλα. Σε είδανε, προλάβανε και σε είδανε. Ε, γιατί φεύγει πριν την επόμενη Πέμπτη, οπότε δεν θα σε δουν πάλι ο κάμερα. Μάλλον θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη από Skype πάλι. Ναι, ε... ναι, ναι, ναι από Skype. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε, σας του λίγου που μείνατε και μα παρακολουθήσατε αυτή την μια ώρα. Εμεί τα λέμε την επόμενη εβδομάδα σε live stream και σε βιντεάκια φυσικά στο YouTube. Και ο Γιώργο την επόμενη Πέμπτη φυσικά στο Frame Rate. Καλό Πάσχα, καλά να περάσουνε. Και Το... θα τα ξαναπούμε. Ε, και εγώ σας εύχομαι να, να έχετε ένα ήσυχο και ήρεμο και ψύχρεμο Πάσχα προσοχή στις μετακινήσεις σας ε, δεν χρειάζονται ούτε βιασίνες ούτε τα, 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 το, 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 να συνδυάζετε το αλκοόλ με το τιμόνι ήρεμα και ωραία θα φτάσετε στον προορισμό σας να περνάτε καλά να μην αγχώνεστε και να παίζετε πολλά πολλά και καλά παιχνίδια και να βλέπετε ωραίες ταινιούλες Αυτά! Ε, καλό ματσάκι, άντερε, άντερε, άντερε καλό ματσάκι. Φιλάκια σε όλου.